Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε δύο μέτωπα της μεσαινιακής επικαιρότητας. Το πρώτο έχει να κάνει με την νέα ΕΑΣ, όπου οι δικαστικές εμπλοκές φέρνουν ανατροπές στο όλο πλαίσιο μετασχηματισμού της, και το δεύτερο με τις συνεδρίες του Επιμελητηρίου Μεσαινίας που γίνεται αυτήν την ώρα, με βασικό ζήτημα την πρόταση μομφής κατά του νυν Προέδρου Δημήτρη Αδαμόπουλου που έχει καταθέσει πλευρά Καραμπάτου. Για όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε στην συνέχεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της εργασίας. Ανάσχεση στην ανεργία, που έχει εκτιναχθεί πάνω από το 23% και σαρώνει στις νέες ηλικίες, επιδιώκει να φέρει το πρόγραμμα πεντάμινης απασχόλησης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι 400 θέσεις αφορούν τη Μεσσηνία και σήμερα στην περιφερειακή ενότητα υπήρξαν ουρές για μια θέση στον ήλιο των λίγων ημερών εργασίας. Σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κοινοφελή εργασία στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, προκειμένου να καλυφθούν 400 θέσεις διαφορετικών ειδικοτήτων σε ένα πρόγραμμα πεντάμινης διάρκειας. Ωραίας που παραλαμβάνει τις αιτήσεις είναι η κοινωνική επιχείρηση αστικής ευθύνης, η διάσταση, η οποία αντέπει στο Κρανίδι. Γιατί εκεί θα δούμε συστημένες. Για την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας θα καλυφθούν 400 θέσεις διαφορών ειδικοτήτων και εξειδικευμένοι και απλοί οι εργάτες σε διάφορους τομείς απασχόλησης. Και η αμοιβή θα είναι 625 ευρώ το μήνα. Η απασχόληση θα είναι για 5 μήνες. Και μπορούμε να τους πάρουμε σε δύο φάσεις, 200 και 200. Ο αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι προσέλευσε τον ανθρώο, πράγμα που καταδεικνύει το μεγάλο ποσοστό ανεργίας, και παράλληλα τόνισε ότι θα τηρηθεί αντικειμενική διαδικασία. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με μοριδότηση με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ και εκεί θα ελεγχθούν και η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Από σήμερα πρωί υπάρχουν, δυστυχώς θα έλεγα, πολλές αιτήσεις, με την έννοια ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Για μια απασχόληση πεντάμινη να έχει τέτοια μεγάλο συνωστισμό πρωί-πρωί. Η ανεργία στο νομό μας παρουσιάζεται, όπως και στην Πελοπόννησο, το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα αυξημένη. Σε αριθμούς αυτή φαίνεται να ξεπερνά τοπικά το 25%, με την τάση να είναι οδική. Και το συνδικαλιστικό κίνημα όσον αφορά την υπεράσπιση των κεκτημένων του δεν περνά τις καλύτερες του μέρες, με τις πιέσεις να είναι διαρκείς. Η ανεργία χτυπάει κόκκινο. Συνεχής είναι η αύξηση που παρουσιάζεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Εκτός αυτής όμως, συχνό είναι το πρόβλημα της εκπεριτροπής ή απλήρωτης εργασίας της επιχειρήσης. Επίσης, μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με την ανεργία, η οποία βλέπουμε κάθε μήνα ότι συνεχώς αυξάνει. Βέβαια, αυτό το είχαμε πει και ήταν και οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που έλεγε ότι μέσα στη χρονιά αυτή ενδεχομένως η ανεργία να φτάσει στο 25%, ότι εκτός από την ανεργία εδώ στην περιοχή μας, αυτό το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα είναι η εκπεριτροπής εργασία, και πάρα πολλοί εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι, πληρώνονται ένα μέρος του ποσού, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλά προβλήματα που οι εργαζόμενοι, επειδή έχει σταματήσει η χρηματοδότηση, έχουν να πληρωθούν από 4 μέχρι 6 μήνες. Εδώ στο εργατικό κέντρο οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν περίπου γύρω στους 6 μήνες και υπάρχουν και ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ που οφείλονται. Αποφάσεις για υπογραφή νέας Γενικής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αλλά και άλλων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διατήρηση της ΓΕΣΕΕ που απειλείται με κλείσιμο, λήφθηκαν μετά από πρόσφατη συνέλευση. Υπογραφή σε συνεργασία με τους εργοδότες, νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το Γραφείο Εργασίας, η οποία θα επαναφέρει τις κατώτατες αμοιβές και τα κατώτατα ημερομίσθια. Επίσης, να ζητηθεί η μετενέργεια να γυρίσει από το τρίμηνο στο εξάμηνο, αλλά όχι μόνο, βέβαια δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο χρόνος από τρίμηνο σε εξάμηνο, αλλά και τη μετενεργή. Να μετενεργούν κανονικά όλα τα επιδόματα. Επίσης, να δημιουργηθεί καινούργιος κοινωνικός φορέας, επειδή ο Οργανισμός Εργατικής Εστίασης και Εργατικής Κατοικίας καταργήθηκε, ο οποίος θα συνεχίσει να παρέχει το κοινωνικό έργο το οποίο παρήχαν αυτοί οι οργανισμοί. Αν δεν συνεχιστεί η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα οδηγηθούν στο κλείσιμο, και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τους ανέργους, για τους εργαζόμενους της περιοχής, αφού δεν θα έχουν που να απευθυνθούν προκειμένου να λύσουν τα προβλήματά τους ή να ενημερωθούν.
Και εμείς από το μέτωπο της εργασίας να περάσουμε στο αγροτικό μέτωπο που φαίνεται ότι μένεται ένας πόλεμος σε εισαγωγικά. Υπάρχει και ανακοίνωση απάντηση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, τη νέα ΕΑΣ Μεσσηνίας, για την οποία μπλοκάρουν οι όλες διαδικασίες. Να αναφέρουμε τι σημειώνεται σε αυτήν στα γρήγορα, ότι μετά από εισήγηση του κ. Κοζομπόλη και ομόφωνη απόφαση της 5 του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα έθεσε τις προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούν οι συνεταιρισμοί που θέλουν να συγχωνευτούν με την Ένωση. Αφού προσκομίστηκαν όλα όσα ζητήθηκαν από τους συνεταιρισμούς και εγκρίθηκε ομόφωνα η συγχώνευσή τους, τώρα αυτοί οι συνεταιρισμοί βρίσκονται σε κρέμαστη, χωρίς διοικήσεις και χωρίς να δύναται να εφαρμόσουν τον νέο νόμο. Δηλαδή οδηγούνται σε καθάριση. Τι απαντάμε σε αυτούς τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι σημειωτέων έχουν θετική καθαρή οικονομική θέση, περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις στην ΑΤΕ. Συνεταιρισμοί οι οποίοι έκαναν αίτηση για συγχώνευση και απορρίφθηκαν, διότι δεν πληρούσαν κάποιες από τις προϋποθέσεις, δεν έκαναν αίτηση ακύρωσης απόφασης και έκαναν τελικά συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν επιθυμούσαν την συγχώνευση με την ΕΑΣ, ούτε είχαν υποβάλει αίτηση να εγγραφούν ως μέλη, για παράδειγμα Βάλτας, κάμπου στα Τυριάνικα. Ενώ είχαμε ζητήσει το τρίτο σημείο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, 8 σύμβουλοι για τις 5 Τρίτη του 12 για να τρέξουν οι διαδικασίες του νόμου 40-15 του 11, δεν θα είχε γίνει καμία γενική συνέλευση και η Ένωση την 1η Ιουλίου θα ήταν χωρίς διοίκηση και θα οδηγούταν σε καθάριση με ευθύνη του κ. Κοζομπόλη, ο οποίος παραπληροφορούσε το συμβούλιο μέχρι την τελευταία στιγμή ότι είχε δοθεί παράταση στις προθεσμίες, χωρίς βέβαια να έχει δοθεί ποτέ. Τέταρτο σημείο, το προσωρινό μας συμβούλιο από την πρώτη μέρα ασχολήθηκε με τα πραγματικά προβλήματα της οργάνωσης και άρχισε να ενημερώνεται για την πραγματική οικονομική κατάσταση, να αντιμετωπίζει τα τρέχοντα ζητήματα και να ψάχνει και να δρομολογεί λύσεις. Ανακαλύψαμε δε ότι κάθε μέρα παραγράφονταν χρέη λόγω παρέλευσης πενταετίας και πολλά άλλα. Θεωρούμε αδιανόητα τα ψυγεία της Συρίας να είναι αποθήκες φαρμάκων για τη δακοκτονία και όχι να εξυπηρετούν παραγωγούς του νομού. Και ένα πέμπτο σημείο να σημειώσουμε ότι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά από αρκετά χρόνια πραξίας ασχοληθήκαμε με την εμπορία της σταφίδας και για πρώτη φορά τυποποιήσαμε και εξάγαμε προϊόν και μάλιστα σήμερα μπορούμε να το διαθέσουμε στην εσωτερική αγορά, σημειώνοντας την ανακοίνωση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας εκ του νέου Διοικητικού Προσωρινού Συμβουλίου. Επειδή η φιλοσοφία μας είναι ότι οι σταφυδοπαραγωγοί έπρεπε να έχουν λόγο για το προϊόν τους, γι' αυτό προχωρήσαμε σε αναμόρφωση εκπροσώπηση των μετοχών μας στην ΣΚΟΣΑΣΕ. Έχουμε εμείς την άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καταρχήν, να σημειώσουμε ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με αρκετά μέλη από το νέο ΔΣ, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Ο νέος πρόεδρος δεν σήκωνε τηλέφωνο. Κάποια από τα υπόλοιπα μέλη δήλωσαν διαφορετικά κολλήματα. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας όμως τον πρώην πρόεδρο της ΕΑΣ Μεσσηνίας, τον κύριο Βασίλη Κοζομπόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Υπάρχει ένα ζήτημα που προκύπτει για την προσφυγή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αλλά πέρα από αυτό το ζήτημα που φαίνεται ότι μπλοκάρει την όλη υπόθεση για το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο μετασχηματισμός της Ένωσης, εδώ βλέπουμε μια ανακοίνωση όπου 2 με 3 φορές αναφέρει το δικό σας άνομα σαν κυρίαρχος όσον αφορά τις επικρίσεις. Φαίνεται κύριε Κανελόπουλε ότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει, αλλά επιμένουν να παραπληροφορούν τον κόσμο και οι ευθύνες τους ακόμα περισσότερο μεγαλώνουν και διαφαίνεται από την ανακοίνωση που έβγαλαν σήμερα ότι οι άνθρωποι βλέπουν εφιάλτες. Εγώ προσωπικά σας μιλάω ειλικρινά ότι κοιμάμαι πολύ ήσυχος το βράδυ, εφιάλτες δεν βλέπω και να ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Επειδή αναφέρεται το όνομα το δικό μου και του κυρίου Ντονά κατ' επανάληψη σε ένα δελτίο τύπου. Είναι αξιολύπητοι αυτοί οι άνθρωποι να ρίχνουν τόσο χαμηλά το επίπεδο ασχολούμενοι με ονόματα δύο συμβούλων, εμπασχετώς δύο μελών του Συμβουλίου. Θα σας πω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει είδηση περί της νομιμότητας. Καταρχήν εμείς δεν υποβάλαμε καμία ένσταση. Εμείς υποστηρίξαμε την ένσταση του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, του Ενεργού Συνεταιρισμού, ναι. Του Ενεργού υπογραμμίζω, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από ανενεργούς συνεταιρισμούς, του κυρίου Γιαννακέα από το εξωχώριο της Μάνης. Για ποιο λόγο, κύριε Κοζομπόλη, εξηγήστε μας λίγο. Εμείς λοιπόν έγινε μια συνάντηση. Περίπου 15 ενεργοί συνεταιρισμοί. Εκτός από τους δύο, οι υπόλοιποι όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ένσταση του κυρίου Γιαννακέα. Και αυτό κάναμε. Για ποιο λόγο, να καταλάβω λίγο το σκεπτικό, για ποιο λόγο θα έπρεπε. Θα σας πω, και εγώ όφελα λοιπόν, πέραν από πρόεδρος του συνδεσμού μου και σαν φυσικό μέλος να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, διότι έχω ευθύνη όσον αφορά την νομιμότητα. Ναι, δεν αναστρέφει, να ρωτήσω κάτι, δεν αναστρέφει τις δικές σας ενέργειες, θα πει κάποιος, ότι μετά από δική σας εισήγηση, για παράδειγμα, στις 5 Ιουνίου, είχατε θέσει τις προϋποθέσεις τότε που οι συνεταιρισμοί θέλουν να συγχωνευτούν με την Ένωση. Δεν ανατρέπει όλο αυτό το πλαίσιο. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Κάπου στο μέσο της ανακοίνωσης
προσπαθούν να πούνε την αλήθεια και, και από εκεί θα πιαστώ. Στις 5 Τρίτου του 12, εγώ είχα πάντοτε τις επιφυλάξεις μου για τις δυνατότητες που μας υπαγόρευαν από πάνω από το Υπουργείο, εάν ήταν σωστές οι διαδικασίες αυτές που μας υπαγόρευαν, ενώ εγώ είχα επιφυλάξεις πάντοτε διότι είχα άλλη και σωστότερη ενημέρωση και σαν μέλος της Πασεγιάς του Διοικητικού Συμβουλίου από την Νομική Υπηρεσία. Και δυστυχώς σήμερα επαληθεύομαι. Στις 5 Τρίτου, στις 5 Μαρτίου του 12 λοιπόν, η ιστορική ευθύνη αυτών των 8 συμβούλων της προηγούμενης διοίκησης, που είναι και σήμερα συμμετέχουν και σήμερα στην προσωρινή διοίκηση, έφερε το θέμα έκτακτο συμβούλιο για την εφαρμογή του νόμου, για τη μετατροπή της Ένωσης, και υπήρξε εισήγηση από αυτούς τους 8 λοιπόν, εισήγηση συγκεκριμένη. Εμείς δηλαδή είχαμε χάσει την πλειοψηφία πολύ καιρό πριν και συρθήκαμε... Κύριε Κουζομπόλη, θα οδηγεί το η Ένωση, θα πήγαινε η Ένωση για εκαθάριση. Όχι βέβαια, διότι λένε ένα άλλο ψεύδος ψέμα μεγάλο, ότι ποτέ τους δεν με πίστεψαν, ότι τους έλεγα ότι παιδιά μην προχωρήσουμε ακόμα, είναι νωρίς, χρειάζονται κάποιες τροπολογίες, στον νόμο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, θα ανοίξουμε μέτωπα στα δικαστήρια, περιμένετε, θα δοθεί παράταση. Δεν δόθηκε παράταση. Ακόμα σήμερα οι άνθρωποι αυτοί ψεύδονται και δεν ξέρουν, ή αν δεν ψεύδονται τότε να με συγχωρέσουν και να πω ότι δεν γνωρίζουν ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι 31/12/12 για τις διαδικασίες αυτές από τον υπηρεσιακό υπουργό, τον κύριο Μαραβέλια. Τι όνομα του, πού ζουνε δηλαδή. Θέλω να πω με τη δυνατότητα που μου δίνετε το εξής, ότι μετά από την αναστάτωση που έχει επέρθει στο χώρο μας, για μένα κύριε Κανελόπουλο ήταν πράξη ευθύνης και συνείδησης να συνταχτώ με τα όσα κατήγγειλε λοιπόν ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο κ. Γιαννακέας, στην τελευταία γενική συνέλευση. Και έπρεπε να διαφυλάξουμε την νομιμότητα της διαδικασίας. Και τώρα που ακόμα υπάρχει, θεωρώ, χρόνος για να διορθωθούν πολλά τροτά σημεία. Να ρωτήσω εγώ, τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα. Καταρχήν, προσπαθούν να ρίξουν ευθύνες σε μια δικαστική απόφαση. Δηλαδή, θα έχουμε τρελαθεί τελείως. Εδώ είναι νομικό το ζήτημα, δεν είναι πολιτικό. Εάν η νομιμότητα λοιπόν κρίνεται από τα δικαστήρια ότι δεν ήταν σωστή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ρίχνουν τόση λάσπη σε ονόματα συμβούλων. Σε μένα, στον κύριο Ντονάκη, σε κάποιον δεν ξέρω που αλλού. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν βγάζουμε ανακοινώσεις. Προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν νομική, σωστή νομική κάλυψη. Θα πρέπει να ενημερωθούν. Εμείς δεν είμαστε κατά προσωρινής διοίκησης. Εμείς είμαστε κατά της πρόχειρης αυτής διαδικασίας, της παράνομης να το πω. Δεν τηρηθήκαν οι νόμιμες διαδικασίες και έχουμε υποχρέωση αλλά τις διαδικασίες αυτές, τις γενιές που περάσανε, απλά, κύριε το πλαίσιο, των διαδικασιών αυτών εσείς δεν το θέσατε. Έχουμε υποχρέωση στις γενιές που περάσανε και μας αφήσανε αυτά που κληρονομήσαμε εμείς οι νεότεροι να διαφυλάξουμε. Και δεν μπορούμε την περιουσία της Ένωσης έτσι τόσο ελαφρά την καρδία να την παραδώσουμε σε μερικές πρακτικές. Κύριε Κοζομπολή, το πλαίσιο της διαδικασίας όμως, πείτε μου λίγο, το πλαίσιο της διαδικασίας όμως εσείς δεν το θέσατε. Αυτό είναι που σας κατηγορεί και η πλευρά της σημερινής ΕΑΣ. Ναι, ακούστε να δείτε, εγώ πάντοτε είχα... Με ομόφωνη εισήγηση λέει. Εγώ πάντοτε είχα τις επιφυλάξεις μου. Όταν οι 8 στους 15 φέρουν θέμα και λέει πάμε εκεί, ήταν τελειωμένη η κατάσταση. Από εκεί πέρα δεν υπήρχε λόγος. Για ποιο λόγο εγώ να πω τίποτα, τι να πω εγώ. Εγώ σύρθηκα στην απόφαση. Εμείς, μπορεί να ήμουν πρόεδρος, αλλά δεν ήμουν πρόεδρος πλειοψηφίας. Εάν είχα την πλειοψηφία, δεν θα άφηνα την οργάνωσή μου να φτάσει σε αυτά τα χάλια. Σε αυτή την κατάσταση τώρα, στο αδιέξοδο που λένε οι συνάδελφοι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εδώ αναφέρεται πάντως ότι ανακαλύπτηκαν τις τελευταίες μέρες και άλλες καταστάσεις για την πραγματική οικονομική κατάσταση. Ότι κάθε μέρα παραγράφονται χρέη. Το ότι αυτοί οι οποίοι ανακαλύπτουν και είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα υποκαταστήματά τους. Εκεί να δω εάν θα εισπράξουν τα χρήματα από τους πελάτες που έχουν δώσει και από τις επιταγές τις πέτσινες που έχουν παραλάβει από πατατοπαραγωγούς και άλλους εμπόρους. Να δω λοιπόν τι είναι αυτοί οι κύριοι που σήμερα το ανακαλύπτουν και να πω ότι εμείς σαν διοίκηση και σύμφωνα και με τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας που είχαμε, έχουμε προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες, στις δικαστικές, για όλους αυτούς, για όλες αυτές τις απαιτήσεις. Λοιπόν, τα παχιά λόγια περιτεύουν.
Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να. Τώρα εσείς έχετε εμπειρία στο αγροτικό αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι ότι η σημερινή εξέλιξη με την ακύρωση τέλος πάντων των δεδομένων της Γενικής Συνέλευσης που έγινε σηματοδοτεί την Ένωση να οδηγείται πού, σε καθάριση, πού, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Όχι, δεν θα τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Δεν θα τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Εμείς δεν θα καταθέσουμε πρόταση να κατεβάσουμε προσωρινή διοίκηση δική μας. Οι άνθρωποι είναι εκεί που είναι, ας μείνουν να πράξουν τα νόμιμα. Εμείς δεν θέλουμε θέσεις. Εγώ προσωπικά, κύριε Κανελόπουλε, δεν έφυγα για να ξαναγυρίσω. Ο κύκλος με έχει κλείσει εκεί. Αλλά δεν θα αφήσω όμως να μέσα σε τέτοιες επιπόλαιες διαδικασίες, γιατί κάποιοι πολιτικοί προϊστάμενοι ήθελαν να ερμηνεύουν τον νόμο κατά το δοκούν, θα τους επιτρέψουμε εμείς η περιουσία των πατεράδων μας και των παππούδων μας να μεταφερθεί σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τζίρους, σε αυτοί οι οποίοι ήταν ανύπαρτοι. Λοιπόν, και οι νόμιμες διαδικασίες δεν έχουν τηρηθεί. Εμείς αυτό λέμε. Εμείς δεν αμφισβητούμε, οι άνθρωποι και ο πρόεδρος καλός είναι και αξιόλογος αγρότης είναι και επαγγελματίας και οικογενειάρχης, δεν έχουμε τίποτα προσωπικά με κανέναν. Να μείνει ο ίδιος. Εμείς δεν είπαμε ότι πάμε να ρίξουμε τη διοίκηση. Απλά το δικαστήριο δεν μπορεί να κάνει κάθε επιλογή της νομιμότητας των αποφάσεων μιας γενικής συνέλευσης, τις καταργεί όλες. Άρα λοιπόν εμείς εκεί που θέλουμε να μείνουμε και να στηρίξουμε είναι στην νομιμότητα των διαδικασιών και όχι στην προσωρινή διοίκηση. Την προσωρινή διοίκηση θα την υποστούν και δεν θα τους βγάλουμε από τα αδιέξοδο εμείς. Θα τους βοηθήσουμε να βγουν από τα αδιέξοδο που είναι σήμερα. Και καλό θα είναι να Δηλαδή μισό λεπτάκι. Εσείς μιλάτε για την. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Εσείς μιλάτε για ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αλλά να παραμείνει η σημερινή διοίκηση με την υπάρχουσα μορφή. Εμείς, η προσωρινή διοίκηση, κύριε Κανελόπουλε, θα μπορούσε να είναι η προτέρα κατάσταση. Δηλαδή το προηγούμενο 15 μελές. Ναι. Που είναι το πιο λογικό. Εάν πάμε σε αυτή την περίπτωση, εγώ και οι άδελφοί μου, τέλος πάντων που είναι δίπλα μου, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τίποτα. Την πλειοψηφία την έχουν οι άνθρωποι. Ας την έχουν. Εμείς δεν αμφισβητούμε. Εμείς θέλουμε την νομιμότητα των πράξεων. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουν. Πάντως κύριε Κωνσταντοπούλη, επειδή πολλά γίνονται και υπόγεια όσον αφορά την Νέα Μεσσηνία, αυτό σε εισαγωγικά ο πόλεμος των ενστάσεων των δικαστικών εμπλοκών σε μια φάση που πάει να γίνει ένα βήμα για τη μετεξέλιξη της οργάνωσης, πιστεύετε ότι είναι σε καλό για τους αγρότες? Πιστεύω ότι ο νόμος αυτός που σχεδιάστηκε, όπως σχεδιάστηκε στο γόνατο, να μην πω τίποτα χειρότερο, ήταν η ταφόπλακα του συνεδριστικού κινήματος. Και αν εμείς δεν βγούμε να το φωνάξουμε και από τη νέα κυβέρνηση που είναι σήμερα με τα τρία κόμματα που τη στηρίζουν να προχωρήσουν επιγόντως στις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, αυτό το πράγμα θα δείτε ότι θα βγάλει, μάλλον θα φρακάρει το συνεδριστικό κίνημα στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα δεν θα είναι αρεστά σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να τηρηθεί η νομιμότητα. Δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή. Γιατί ενοχλεί η νομιμότητα? Εμείς δεν ζητάμε να φύγει κανένας από τη θέση του. Να μείνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι. Εμείς δεν φτάσαμε στο σημείο να λέμε. Απλά θα τώρα πούνε κάποιοι ότι αυτό γίνεται μετά. Έτσι, μετά από τη Γενική Συνέλευση. Ακούστε να δείτε. Κατετέθη μια ένσταση στη Γενική Συνέλευση. Η οποία δυστυχώς δεν δέχτηκε ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να τη συζητήσουμε καθόλου. Έτσι. Πέρασε έτσι. Στον ντούκου που λέμε. Εμείς οφείλαμε να την ακούσουμε. Και επειδή την νομιμότητα δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, την ακούσαμε. Ζητήσαμε τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας της Πασεγές, η οποία μας έστειλε 42 σελίδες εισήγηση. Παρακαλώ. Και οι άνθρωποι αυτοί την έχουν την νομική εισήγηση. Δεν θέλουν να τη λαμβάνουν υπόψη τους. Ας φέρουν λοιπόν τους πολιτικούς προϊστάμενους του Υπουργείου που φιλοσόφησαν τον νόμο να τον εφαρμόσουν. Ωραία. Δεν μπορούν να τον εφαρμόσουν. Ωραία, δεν μπορούν δηλαδή κατά το δοκούν. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει μια νομοθεσία, πρέπει να τη σεβαστούμε. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Ούτε ο Κωνσταντοπούλης θέλει να ξαναγυρίσει να γίνει πρόεδρος και να με παραλάβει να γίνεται αυτό το πράγμα, ούτε ο Ντονάς, ούτε κανένας άλλος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν, γιατί αν αρχίσω εγώ να μιλάω επί προσωπικών θεμάτων, δηλαδή να σας πω τι δηλαδή, ότι
σύμβουλο σήμερα, ας πούμε, που είναι από μαϊμού συνεταιρισμό, που γράφτηκε μαϊμουδίστηκα την τελευταία στιγμή, ενώ χωρίς να είναι μέλος, που ήταν πρόεδρο σε άλλο χωριό, σε άλλον συνεταιρισμό, για να γλιτώσει 400 ευρώ. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να φτάσω σε αυτά τα σημεία. Έχουν συμβεί αυτά, κύριε Κοζομπούλη. Για να τα λέτε, έχουν συμβεί αυτά, κύριε Κοζομπούλη. Αν έχουν συμβεί, έχουμε τα στοιχεία και τα πρακτικά του Γενικού Συνελεύσεων. Να σας πω επίσης κάτι που ξέχασα πολύ σοβαρό. Στην ένσταση έγινε και δεύτερη ένσταση από το συνεταιρισμό, από μέλη του συνεταιρισμού σπιταλίου. Ξέρετε ότι ήρθε πρακτικό με 54 άτομα, μετά αποσύρθηκε, μας φέρνουν άλλο πρακτικό με 27 άτομα, λέει μέλη, 27 παρόντες, ομόφωνη απόφαση συγχώνευση με την Ένωση. Και έρχονται 15 παραγωγή μέλη του συνεταιρισμού, με την κυρία Βασιλαδιώτη, την νομική του σύμβουλο, και κάνουν και αυτή η ένσταση κατά της αποφάσεως και λέει ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα. Πότε έλαβε η χώρα Γενική Συνέλευση και πήρατε εσείς απόφαση, κύριε, και βάλατε και τα ονόματά μας μέσα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν να πάνε και για πλαστογραφία. Δεν είναι τόσο αθώα τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει νομιμότητα. Εάν ο κόσμος θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, να γίνει. Εάν περσεύουν από την Ένωση, κύριε Κανελόπουλε, οι ενεργοί συνεταιρισμοί, εμείς έχουμε διάξοδο. Και θα το αποδείξουμε σύντομα, σε λίγο καιρό θα το αποδείξουμε. Εμείς έχουμε τα ενεργά μέλη. Δεν τα έχουν οι σφραγίδες. Δεν μπορεί δηλαδή. Οι σφραγίδες μου καταγγέλλεται ότι ζουν και βασιλεύουν με όπως πάει. Ακριβώς το πνεύμα του νόμου αρχικά ήταν να βάλει στο περιθώριο τις σφραγίδες, ναι. Και το αποτέλεσμα του νόμου ήταν να παραδοθούν οι ενώσεις στις σφραγίδες. Δεν μπορεί δηλαδή από το συνεταιρισμό του Ναρφαρών, 82 άτομα λέει έρχονται μέσα, να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση 16 και να τα ακούμε και από τον πρόεδρο ότι γιατί δεν υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο. Δεν μπορεί από τα Αβραμίου 152 άτομα μέλη να έρχονται 5-6. Δεν μπορεί από το σπιτάλι με 27 να έρχονται μόνο 3. Άρα αυτό τι σημαίνει, τι δίνει, ότι οι συνεταιρισμοί αυτοί ήταν ανενεργοί. Δεν είχαν καθόλου τζίρο. Εμένα ο συνεταιρισμό μου κάνει 1 εκατομμύριο τζίρο το χρόνο. Ο συνεταιρισμό ο Καργαλιάνο περνάει τα 2. Αυτού δεν του θέλουμε. Του θέλουμε απ' έξω. Ωραία. Α του πετάξουν απ' έξω, αλλά με νόμιμο τρόπο. Όχι με αυτό το τρόπο που κάποιοι θέλουν να μα πετάξουν. Αυτό προσπαθώ να σα εξηγήσω. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τις επόμενες μέρες, γιατί σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το αγροτικό τομέα. Το τι γίνεται με τη Νέα Μεσσηνία που δεν φαίνεται τελικά να βρίσκει το δρόμο της. Πάμε στα απορρίμματα. Μάχη με το χρόνο δίνει ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αναδειχθεί στις αρχές του 2013. Ο ανάδοχος για την οριστική λύση με τα απορρίμματα. Τη Δευτέρα, μάλιστα, αναμένεται να παρουσιαστεί και η πορεία της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση. Παράλληλα, δεν είναι μόνο τα απορρίμματα, αλλά και μια σειρά έργων που τρέχουν από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι ρυθμοί στην περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν υψηλοί για να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι δημοπρατήσεις έργων. Στόχευση φυσικά υπάρχει και για τον τουριστικό τομέα. Δεν μπορεί να διακόψει λόγω διακοπών, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα περισσιακά τα οποία τρέχουν. Συνεχίζουμε τις δημοπρατήσεις των έργων και τρέχουμε ακόμα πιο γρήγορα, γιατί όπως ξέρετε βάσει νόμου το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου δεν επιτρέπονται διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε θα πρέπει ό,τι έχουμε έτοιμο από πρακτικό να το εγκρίνουμε και να το ολοκληρώσουμε. Εγκρίνουμε λοιπόν τις δαπάνες όλων των περιφερειακών ενατήτων, δημοπρατούμε τα έργα, ολοκληρώνουμε τους διαγωνισμούς σε σχέση με την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, αυτό το έργο το οποίο έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ ως συνδυασμένες ενέργειες ανάπτυξης του τουριστικού μας προϊόντος. Από την Οικονομική Επιτροπή ανάβηκε το πράσινο φως ώστε τη Δευτέρα από την Περιφέρεια να παρουσιαστούν οι εξελίξεις για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της ολοκληρωμένης πρότασης που αναμένεται να οδηγήσει στην οριστική λύση. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε ένα πολύ καλό στάδιο με την εφαρμογή για πρώτη φορά στην χώρα μας του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω των ΣΔΙΤ. Ουσιαστικά αρχίζει η δεύτερη σημαντική και τελική φάση για την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους, την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε κι εσείς ότι είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Μέχρι τώρα τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά καλά. Είμαστε εντός όλων των χρονοδιαγραμμάτων και πιστεύω ότι την Δευτέρα, την ερχόμενη, θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε και να σας πούμε και τα αποτελέσματα της Επιτροπής που, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά ανοίγει και δίνεται το πράσινο φως για να μπούμε στην δεύτερη φάση, ανταγωνιστικός διάλογος μέσω ΣΔΙΤ. Για πρώτη φορά γίνεται στη χώρα μας αυτό και καταλαβαίνετε ότι και εμείς θέλουμε πάρα πολύ αυτό το μεγάλο στοίχημα για την περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι απολύτως επιτυχημένο.
Μέσα σε όλα υπάρχει η αγωνία στους Δήμους και κορυφώνεται για το τι πρόκειται να γίνει στο λεγόμενο μεταβατικό διάστημα. Οι λύσεις είναι λίγες και αυτές πρόκειται να τεθούν επιτάπητο στην συνάντηση που πρόκειται να ακολουθήσει μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όχι, αλλά κρανίδια στην Πελοπόννησο, αυτό σημείωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας αναφορικά με την προοπτική και τις λύσεις που εξετάζονται για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα αυτά φυσικά θα τεθούν επιτάπητο στην συνάντηση που θα υπάρξει με τους αρμόδιους υπουργούς, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων και βαθμών αυτοδιοίκησης και φυσικά μέσα σε όλα θα τεθεί και το ζήτημα της λειτουργίας, παραμονής τους τουλάχιστον με μία ακόμη παράταση των χωματερών. Έναν σχεδιασμό για τον ενδιάμεσο χρόνο, μέχρι να έχουμε την ολική διαχείριση των απορριμμάτων, αν και όποτε γίνει, μιλάμε τι θα κάνουμε για τα 3-4 προσεχή χρόνια. Εμείς έχουμε προτάσεις. Το πρώτο βέβαια είναι να μην κλείσουν οι χωματερές, να το διαπραγματευτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Και το δεύτερο είναι να έχουμε ευέλικτες μονάδες κατανομούς, οι οποίες θα διαχειρίζονται τα απορρίμματα. Δεν θα τα δεματοποιούν, είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε να δημιουργηθούν άλλα κρανίδια στην Πελοπόννησο με χωματερές δεμάτων. Μιλάμε για κομποστοποίηση πάντοτε και για ανακύκλωση. Υπάρχουν τα μηχανήματα, μπορεί να γίνει προμήθεια και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να γίνεται διαχείριση ορθολογική των απορριμμάτων. Πέραν των άλλων, για το μεταβατικό διάστημα θα τεθούν και δύο ζητήματα, αυτό της οικονομικής στήριξης αλλά και του προγραμματισμού. Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με τον αρμόδιο Υπουργό των Εσωτερικών. Θα έχουμε μια αντιπροσωπεία, θα υπάρξει μια αντιπροσωπεία και βεβαίως θα ζητήσουμε συμπαράσταση και οικονομική. Γιατί κάποιοι από τους Δήμους, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας, σχημάζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν μπορεί να στηρίζεται από το κράτος, μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα ζητήσουμε και οικονομική στήριξη. Και προφανώς και προγραμματισμό. Δεν υπάρχει πέσδα. Γιατί με τη διαχείριση των απορριμμάτων υπάρχει και νομικό πρόβλημα. Υπάρχει νομοθετικό πλέον κενό. Υπάρχουν προβλήματα. Το ΠΕΣΔΑ λέγει ότι η διαχείριση γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Με έναν τελευταίο νόμο η χωροθέτηση γίνεται από τους υπουργούς περιβάλλοντος και εσωτερικών. Υπάρχουν ζητήματα και με το ΠΕΣΔΑ. Δυστυχώς. Έχουν αλλάξει 3 ΠΕΣΔΑ μέχρι τώρα και δεν έχουν δώσει αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι με βήματα. Έτσι εξόχως προσεκτικά θα πάμε στη διαχείριση στον άμεσο χρόνο, στον πρώτο χρόνο και από εκεί και πέρα θα έχουμε και την ηρεμία σε ένα δεύτερο χρόνο να επιλύσουμε το πρόβλημα. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δραματικές εικόνες ευγρατούν στην αγορά της Δυτικής Ελλάδας. Παρά τις εκτός ρεκόρ, οι καταναλωτές δεν ψωνίζουν καθώς δεν περισσεύουν χρήματα. Εκτός των άλλων, οι εμποροί ενδεχομένως θα έρθουν να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα με νέα περαίωση Express. Τι κι αν οι φετινές εκπτώσεις αποτελούν ρεκόρ, το κλίμα στην αγορά είναι θλιβερό. Υπάρχει ένα τρομερό οικονομικό πρόβλημα. Τα χρήματα τα έχουν πάρει από λάθος ανθρώπους, από χαμηλόμισθους, συνταξιούς και δημοσίους υπαλλήλους. Αυτά τα χρήματα λείπουν από την αγορά και λείπουν και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπούμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Οι καταναλωτές έχουν στεγνώσει οι τσέπες τους, δεν υπάρχουν χρήματα και το πρόβλημα αυτό έχει μεταφερθεί και σε εμάς. Γι' αυτό προχωράτε στους δρόμους και κάθε μέρα βλέπετε καινούργια μαγαζιά να είναι κλειστά. Υπάρχει ένα κλίμα φοβία στον καταναλωτή. Φανταστείτε με όλη αυτή την οικονομική κρίση και με όλη αυτή την αδουλειά που έχουμε σαν καταστήματα να ακούμε κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι από Σεπτέμβρη υπάρχει φόβος να προκύνουμε, από Σεπτέμβρη θα γίνει εκείνο, από Σεπτέμβρη θα γίνει το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως αρνητικό κλίμα, ακόμα μεγαλύτερο, στον καταναλωτή. Οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα για να ξοδέψουν και μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να ζεσταθούν τα ταμεία των εμπόρων δείχνει να εξανεμίζεται. Οι συνάδελφοι δεν έχουν καλύψει ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα. Ευελπιστούμε με τις ποιότητες που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή και τις προσφορές, τις πολύ καλές τιμές, τις πολύ καλές εκπτώσεις, ότι θα κινηθεί η αγορά. Αλλά εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πρόβλημα. Την ίδια ώρα δεν αποκλείεται να έρθει περαίωση εξπρές για τους μικρομεσαίους. Μην νομίζετε ότι φέτος πληρώνουμε από 5 έως 10 φορές επιπλέον, πολλαπλασιαστικά σας το λέω, φορολογία. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώνει ένα χιλιάρικο, πληρώνει 5 φέτος. Αν κάποιος πληρώνει 2, πληρώνει 10. Φανταστείτε να έρθει και άλλο πράγμα, υπεραίωση. Ως πού πια, χαράτσια για τα ακίνητα, για τα σπίτια μας, τα μαγαζιά, οι καταναλωτές. Φόβου και ανασφάλειας από ό,τι καταλάβετε. Ανασφάλειας που δεν οδηγεί πουθενά. Υπό μία έννοια, όταν κάποιος έχει να πληρώσει, είναι καλή υπεραίωση.
Όταν όμως δεν έχεις να πληρώσεις, ού καν λάβεις παρά του μιέκοντος. Θετικές είναι οι εξελίξεις στον χώρο της υγείας. Στο Δήμο Πυλουνέστρο, συνεργασία για μια σειρά από ζητήματα υπήρξε σήμερα με τον διοικητή του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η ένταξή του ΕΣΠΑ και των δύο νέων περιφερειακών ιατρίων, σε Βλαχόπουλο και Βεθόνη. Η κτηριακή αναβάθμιση του κέντρου υγείας της Πυλού προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Πέρα όμως από το ζήτημα της βελτίωσης της λειτουργικής ικανότητας αλλά και της αισθητικής, υπάρχουν και μία σειρά από κενά που έχουν να κάνουν με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία και έθεσε ο Δήμαρχος Πυλού Νέστορος στον διοικητή του νοσοκομείου της Καλαμάτας στην σημερινή του συνάντηση. Με προβλήσει πάρα πολλά θέματα, με δική σου πρωτοβουλία και με δική μου πίεση ως αυτοδιοίκηση, μια και αρμοδιότητα ανήκει σε εσάς. Ήδη το κέντρο υγείας είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο της συντήρησης του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αλλά και κτηριακού, ώστε να βοηθήσει στην εικόνα καταρχήν που θα συναντά ο επισκέπτης στο κέντρο υγείας. Φυσικά απομένει και το μεγάλο αίτημά μας που είναι η στελέχωση με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, διότι είναι μια περιοχή καθαρά τουριστική, με πάρα πολλά ατυχήματα μικρά ή μεγάλα που συμβαίνουν λόγω του φόρτου και της κίνησης και του κόσμου. Από ό,τι γνωρίζω, έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στο θέμα αυτό. Περιμένουμε τις λύσεις σύντομα, όπως και τα περιφερειακά μας ιατρία, Μεθόνη και τα άλλα, τα οποία έχουμε, για να μην νιώθει ο πολίτης στην περιφέρεια απομονωμένος. Ξέρετε ότι η απόσταση από την Καλαμάτα, που είναι αρκετά μεγάλη, λόγω και του ολικού άξονα που είναι, δίνει σε πολύ καλή κατάσταση, μακάρι να βελτιωθεί και αυτό παλεύουμε. Ο πολίτης, η παροχή υγείας είναι το μοναδικό πράγμα που του έχει μείνει, δηλαδή το άμεσο. Τουλάχιστον αυτό να το διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού και γι' αυτό πιέζουμε και εμείς, αλλά από έξω και εσείς. Η πολύ καλή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Πυλού Νέστορος με το νοσοκομείο της Καλαμάτας πιστοποιήθηκε για μία ακόμη φορά. Έτσι αναζητούνται λύσεις και σε μία σειρά από εκκρέμει ζητήματα στον χώρο της υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο, τον κύριο Καφαντάρη, για την καλή του συνεργασία, για την αρρωγή του σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας υγείας στην περιοχή ευθύνης του. Πολλά πράγματα έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία δύο χρόνια στην περιοχή της Πηλίας, στον τομέα της υγείας. Πριν από λίγο επισκέφτηκα το κέντρο υγείας, όπου με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσα την πρόοδο των εργασιών που γίνονται για την κτηριακή αναβάθμιση και την ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση του κέντρου υγείας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και το κέντρο υγείας θα έχει τουλάχιστον κτηριακά αλλάξει όψη και θα είναι μια πολύ μεγάλη ένεση όσον αφορά τον τομέα αυτό που θα του δώσει πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες ελαιοχρωματισμού. Έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση όλων των θερμαντικών σωμάτων. Θα συνεχιστεί με καινούρια κλιματιστικά για τη σωστή ψήξη του χώρου και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων. Θα είναι μια πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για το κέντρο υγείας. Την επόμενη εβδομάδα, όπως σημείωσε και ο διοικητής του νοσοκομείου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι εντάξεις για δύο περιφερειακά ιατρία στον Δήμο Πυλού Νέστορος. Επίσης, έχουν ήδη υποβληθεί στην περιφέρεια, στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Πελοποννήσου, οι φάκελοι για την ένταξη κατασκευής δύο νέων περιφερειακών ιατρίων. Το Περιφερειακό Ιατρείο Μεθόνης και το Περιφερειακό Ιατρείο Βλαχόπουλου, όπου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τα έργα αυτά εντάσσονται την επόμενη εβδομάδα. Σύντομα στα χέρια του Δήμου της Καλαμάτας περνά το λιμενικό ταμείο. Η εξέλιξη αυτή σίγουρα σηματοδοτεί μια σειρά από δυνατότητες παρέμβασης στο μέτωπο της παραλιακής ζώνης που περνά στην ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Σε λίγες μέρες ο Δήμαρχος Καλαμάτας θα μπορεί να είναι και Δήμαρχος της παραλιακής του ζώνης. Η ορισμένη λιμενική επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, αναφέρομαι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το μοίρασμα της περιουσίας του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου και βεβαίως δεν απομένει τίποτα άλλο παρά η καθαρογραφή του πρακτικού και η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτό το οξύμορο που υπήρχε εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον Δήμο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας να μην έχει αρμοδιότητα για την παραλιακή του ζώνη, αντιμετωπίζεται. Πέρασε μετά και την απόφαση που είχε λάβει ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας Άδωνης Γεωργιάδης και πλέον ουσιαστικά οδηγούμαστε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αφού απομένουν μόνο τα τυπικά. Σε μέρες πλέον από τώρα το Λιμενικό Ταμείο γίνεται δημοτικό, δηλαδή γίνεται πράξη αυτό που είχαν οραματιστεί σειρά από δημάρχους τα τελευταία 50 χρόνια. Επιτέλους
θα αποκτήσει ο Δήμος λόγο στα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την παραλία. Είναι θέμα πλέον ελάχιστων ημερών. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Αυξήσεις από την πίσω πόρτα προωθούνται στη ΔΕΗ μέσω της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Οι συναλλασσόμενοι με την επιχείρηση είναι ανάστατοι και περισσότεροι προχωρούν σε διακανονισμούς, αδυνατώντας να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Έρχεται νέα ηλεκτροπληξία. Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ από καρδιωτική εισήγηση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Το πρώτο μνημόνιο, όπως και στο δεύτερο, υπάρχει διάταξη μέσα που λέει ότι η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην τιμή της χοντρικής τουλάχιστον. Που σημαίνει ότι με τις σημερινές τιμές, όταν π.χ. η ΔΕΗ αγοράζει στη χοντρική 80 ευρώ τη μεγαβατόρα και την πουλάει 40, με αποτέλεσμα, το είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, να καταραίουν όλες οι εταιρείες στη λιανική, ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον θα διπλασιαστεί η τιμή της κιλοβατόρας. Τι να αντέξουν. Να πάτε να πάρουν από συκλέφτες τα λεφτά. Τα λεφτά να τα πάρουν από συκλέφτες. Αδυνατείτε να πληρώσετε κι εσείς το λογαριασμό. Για δεν πάνε να πιάσουν όλους τους κλέφτες. Ποιος σήμερα αντέχει. Ποιος αντέχει. Πώς τη βιώνετε. Πόσοι έχουν τόσα πολλά λεφτά για να ανταπεξέλθουν. Εμείς δεν έχουμε βάθος. Εγώ είμαι συνταξιούχος, κοπέλα μου. Παίρνω 7 εκατοστάρικα το μήνα. Και δεν πληρώνω τίποτα γιατί δεν έχω. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εισηγείται την αναπροσαρμογή των τιμολογίων ανά εξάμηνο ανάλογα με την διακύμανση των τιμών των καυσίμων. Την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ αν γίνει δεκτή η εισήγηση αυτή. Πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, μικρές συντάξεις και όλο να πληρώνουμε. Από πού θα τα πληρώσουμε. Άρα σε καμία περίπτωση δεν αντέχουμε άλλες αυξήσεις. Βεβαίως και δεν αντέχουμε άλλες αυξήσεις. Στο τέλος θα τα κόψουν. Να τελειώσουν. Αν μπαίνουν ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα όπως μπήκαν στα τελευταία χρόνια, τότε σημαίνει ότι τα καύσιμα θα ανέβουν κατά πολύ. Έχουμε παρατήσει τα αυτοκίνητα, σε λίγο θα αυξηθεί πάρα πολύ και η κιλοβατόρα. Εδώ οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Παράλληλα, προτείνεται η θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ ανά εξάμηνο, καθώς και διαχωρισμός των τελών υπέρ τρίτων από το λογαριασμό του ρεύματος. Την ίδια στιγμή, στο τμήμα διακανονισμών της ΔΕΗ επικρατεί πανικός, που φέρνει ακόμα και λιποθυμίες λόγω της έλλειψης προσωπικού. Αφού είναι 200 άτομα, γιατί, από πού δεν έχουν έναν υπάλληλο ακόμα εφεδρικό να βάλουν. Αυτό ήθελα να ξέρω. Η κατάσταση είναι χαοτική μέσα. Είναι ουρά. Φεύγω εγώ τώρα να σας λέω, δεν μπορώ να πληρώσω. Να περιμένω 3 ώρες εδώ να πληρώσω λεφτά για τη ΔΕΗ να τα πληρώσω. Αν νομίζετε ότι είναι κατάσταση αυτή, τι να σας πω. Πληκτικά, περιμένει μέσα όρθιος ο κόσμος. Δεν μπορείς, λιποθυμάνε οι γυναίκες, κάτι γριούλες εκεί, λιποθυμάνε από τη ζέστη και από το αυτό, είναι 200 άτομα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Η συσπήρωση όλων των Μεσσηνίων είναι ο στόχος της καταστατικής συνέλευσης της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι θα γίνει και προσπάθεια συνεργασίας με άλλες ομοσπονδίες και συλλόγους για την βελτίωση και επέκταση του έργου αλλά και νέες μελέτες. Η συσπήρωση των Μεσσηνίων που βρίσκονται διασκορπισμένοι όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδας είναι ο πρωταρχικός στόχος του συνεδρίου της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας. Η αξία και η σημασία της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας έχει καταγραφεί με θετικό πρόσημο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αξιότεροι από μένα πρόεδροι έχουν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για την ανάγκη στήριξης αυτής της προσπάθειας. Μιας προσπάθειας που έχει ως σκοπό να συσπηρώσει τους απανταχού Μεσσηνίους και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία αυτά τα χρόνια έχει επιτελέσει ένα σημαντικότατο έργο όσο αφορά τη σύσφυξη των σχέσεων των ξενιτιαμένων Μεσσηνίων. Πρέπει να μεταδώσουν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα, την παράδοση της χώρας μας στο εξωτερικό. Δηλαδή να είναι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό και αυτό αφορά κυρίως τη δεύτερη και τρίτη γενιά οι οποίοι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και είναι και πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια. Άρα θα είναι το συνέδριό μας και ένα εργαστήριο επεξεργασίας σταθερών κανόνων πάνω στους οποίες θα πρέπει να θεμελιώσουμε με ακόμα πιο ουσιαστικό και επικοδημοτικό τρόπο τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία.
Στην καταστατική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο, θα συζητηθούν οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο νομό μας, αλλά και η συνεργασία της αμφικτιονίας με άλλες ομοσπονδίες, προτρέποντας παράλληλα και συλλόγους που δεν είναι μέλη της να γίνουν. Θα γίνει σε πρώτη φάση το καταστατική συνέλευση, που πραγματικά θα αναπτύξει διάφορες δράσεις που είναι αναγκαίες για να προχωρήσουν μπροστά. Και βέβαια το δεύτερο μέρος, το οποίο θα είναι και καθοριστικό για τη συνεργασία της Μηνιακής Αυτοαιωνίας με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες και με τους συλλόγους. Η Μηνιακή Αυτοαιωνία πρέπει να έχει στους κόλπους της όλους τους φορείς, όλες τις ομοσπονδίες, όλα τα σωματεία, ώστε με συνέργειες, συνένεση, αλληλεγγύη, κοινό σκοπό και στόχο, να πετύχουμε αυτό που είχαν εμπνευστεί οι ιδρυτές της Αναψιακής το 1996. Το κύριο θέμα αυτής της συνεδρίασης, του συνεδρίου, θα είναι η οριστικοποίηση του καταστατικού της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να συσπυρώνει στους κόλπους της όλους τους Μεσσήνιους μέσω των Μεσσηνιακών Σωματείων, όπου και αν εκφράζονται, και στα όρια της πατρίδας Ελλάδας, αλλά και έξω από αυτές. Παρέα μας, η δική μου αυτή τη στιγμή είναι να σας παρακαλέσω να κάνετε μία εγγραφή, μία δημοσίευση, ότι εσείς κρίνετε να οθήσουμε, να προωθήσουμε και τους συλλόγους που ακόμα δεν έχουν γίνει μέλη της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας. Σημαντικές παρεμβάσεις τρέχουν στον Δήμο Πυλούν Έστωρος. Αυτές έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τη βάση που δίνεται για τη βελτίωση των υποδομών. Μάχη με τα σημαντικά έργα υποδομής, αλλά και μάχη με την καθημερινότητα, δίνει η Δημοτική Αρχή Πυλούν Έστωρος. Ιδιαίτερο βάρος ρίχνεται στον πολιτισμό. Πρέπει να σημειωθεί λοιπόν πως στην ενότητα της Μεθόνης, οι διαποθήκες του ΑΣΟ μετατρέπονται σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Ένα πολύ σημαντικό έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, το οποίο όπως βλέπετε έχει υλοποιηθεί κατά 70% περίπου. Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα είναι έτοιμο να παραδοθεί για χρήση. Θα συμβάλλει πάρα πολύ, πιστεύουμε, στην πολιτιστική ανάπτυξη της Μεθόνης, καθώς επίσης και στην τουριστική της ανάπτυξη, διότι όπως δείτε μέσα έχει και σκηνή, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση της ζωής του κάστρου, καθώς και των ενάλλειων αρχαιοτήτων, που όπως δείτε σε εξέλιξη η δημιουργία υποθαλασσίου αρχαιολογικού πάρκου, είναι σε κομβικό σημείο και ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρει στα μέγιστα στην τοπική κοινωνία. Σημαντικές ωστόσο είναι και οι παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα της ίδρυυσης. Αυτές αφορούν νεότευτες περιοχές όπως ο Ευαγγελισμός, όπου οι ανάγκες είναι πολλές. Ένα πολύ σημαντικό έργο που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην περιοχή είναι στην περιοχή Ευαγγελισμού Καμαρίων. Είναι ένα έργο ίδρυυσης προϋπολογισμού 290.000 ευρώ, που και αυτό βαίνει σε φάση ολοκλήρωση. Εκτιμούμε στο επόμενο 20ήμερο να είναι έτοιμο. Είναι δίκτυα ίδρευσης, καθώς και μια μεγάλη δεξαμενή υποχρεωτικότητας περίπου 280 κυβικών μέτρων, την οποία θα δούμε σε λίγο. Οπότε αντιμετωπίζετε πλήρως το ζήτημα της ίδρευσης. Ευελπιστούμε ότι, όπως ξέρετε, ο Ευαγγελισμός Καμάρια, ο οικισμός Καμάρια, είναι μια πολύ αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή, ίσως από τις πιο δυναμικά στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε θα δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και δεν είναι άλλο από το πρόβλημα της ομαλής υδροδότησης περιοχής. Και νέες μελέτες τρέχει ο Δήμος Καλαμάτας για να εντάξει έργα στο ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τα όσα σημείωσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, αρχές Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και η αστική γραμμή προς το νοσοκομείο. Το μελετητικό του πλωστάσιο ετοιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας με φόντο την αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων από το ΕΣΠΑ. Ήδη αρκετά έργα έχουν προωθηθεί, ενώ για το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται και νέες αναπλάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές. Από εκεί θα κρυθούμε τελικά, από τις μελέτες που θα υποβάλλουμε, τα έργα τα οποία θα εντάξουμε και τα χρήματα που θα απορροφήσουμε. Από εκεί θα κρυθούμε. Δόθηκε οδηγία να συνταχθούν μια σειρά μελετών για την ανάπλαση σημείων της πόλης που έχουν πρόβλημα, όπως είναι η πλατεία Ανάληψης, η πλατεία Ανάστασης, η περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου εδώ ανατολικά της Καλαμάτας, Αβραμόγενη, η περιοχή εκεί στο Μπιτσάνι, δυτικά της Καλαμάτας, και βεβαίως και τα 50 στρέμματα στην περιοχή Παλιάμπελα, όπου θα δώσουμε λύση στο πρόβλημα το ιδιοκτησιακό το οποίο υπάρχει εκεί ή στο υποτιθέμενο πρόβλημα. Και αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί και πλέον απομένει ο χρόνος που προσδιορίζεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου για να λειτουργήσει επιτέλους η επικοινωνία με το νοσοκομείο της Καλαμάτας όσον αφορά την μεταφορική κίνηση. Αυτή για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται μέσω αστικής γραμμής. Υπάρχει πολιτική απόφαση
επέκτασης της αστικής γραμμής μέχρι το νοσοκομείο. Έχουμε λάβει υπόψη σε επανειλημμένες συσκέψεις και τις απόψεις φορέων και τις απόψεις του Συλλόγου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Ήδη προχωρούν οι διαδικασίες όπως προβλέπεται από τον νόμο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αρχές Σεπτεμβρίου η αστική γραμμή να λειτουργεί μέχρι και το νοσοκομείο. Υπάρχει απόφαση ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς στην ευρύτερη πόλη για να λύσουμε πληθώρα προβλημάτων που συνδέονται με κυκλοφοριακά ζητήματα. Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια αναδεικνύεται η χώρα μας. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αυξάνουν μέρα με την ημέρα με τις καταναλωτικές οργανώσεις να χτυπούν καμπανάκι. Από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat βγαίνει ότι είμαστε ακριβότεροι και από τη Γερμανία. Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια η χώρα μας παρά τις δραματικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Κάποιοι εξακολουθούν να συσσωρεύουν πλούτο όταν η υπόλοιπη χώρα κυριολεκτικά πεινάει. Από όλες τις έρευνες, το ξαναλέω, βγαίνει αυτό το συμπέρασμα και τελικά αποδεικνύεται ότι η ελληνική πολιτεία ουσιαστικά δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου, καθώς καθημερινά αυξάνεται η λίστα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι πλέον έχουν σταματήσει κάθε καταβολή φτάνει τις 50.000 σε όλη τη χώρα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν άμεσα όσο αφορά τα σπίτια τους και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο έχουν. Οι αποφάσεις που βγαίνουν και θυμίζω την τελευταία απόφαση στην Πτολεμαΐδα, όπου από τα 315 χιλιάρικα διαγράφηκαν τα 212, είναι θετικές και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να καλέσουμε τον κόσμο να κάνει χρήση του νόμου ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί. Η μισθή την κατιούσα και οι τιμές την ανιούσα. Με το ζωνάρι να σφίγγει δίχως το λιωμό. Όλα τα στοιχεία και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι όχι μόνο πλέον μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων. Λοιπόν, βλέπουμε τι έγινε με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όπως σας ενημερώσαμε από την έναρξη του δελτίου ειδήσεων, δύο είναι τα κορυφαία σήμερα θέματα. Αυτό με την ΕΑΣ και οι εξελίξεις που είδαμε ότι τρέχουν και τις απαντήσεις του Βασίλη Κοζομπόλη, αλλά οι εξελίξεις που αυτήν την ώρα διαγράφονται για το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας για να μας πει πολύ περισσότερα και το ρεπορτάζ ο διευθυντής της τηλεόρασης Best και μέλος του Επιμελητηρίου, τον κύριο Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα σας. Πώς έχει η κατάσταση και τι ακριβώς έγινε στην απόψινη συζήτηση, όπου είχε κατατεθεί η πρόταση μομβής από την πλευρά του Γιώργου Καραμπάτου. Ναι, δυστυχώς αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς και προεκλογικά και αυτό το πράγμα το οποίο διονυζόταν σε όλη τη Μεσσηνία, γενικά με την Προεδρία Καραμπάτου, με την Προεδρία Αδαμόπουλου και γενικότερα με τη στήριξη Καραμπάτου, δεν βιάζει πουθενά και οδηγεί το θεσμό σε μια πολύ πολύ κάκιστη εικόνα. Γενικότερα προς τα έξω βεβαιώθηκε και σήμερα. Σήμερα ακούστηκαν με την πρόταση μορφή του κ. Καραμπάτου τον κατηγόρησε τον κ. Αδαμόπουλο για πολλά πράγματα, όπως και ο κ. Αδαμόπουλο κατηγόρησε τον κ. Καραμπάτου για εξίσου πάρα πολλά. Έδειξε για ακόμα μια φορά ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε καμία σύμπνοια στο Επιμελητήριο. Δυστυχώς, ο νέο κόσμο έξω έχει τα προβλήματα, τα πάρα πολλά προβλήματα, ο επαγγελματικό και ο επιχειρηματικό κόσμο τη Μεσσηνία. Ακούστηκαν πράγματα που δεν ενδιαφέραν για κανέναν, αλλά δείχναν ότι ο δεσμό ήδη δεν λειτουργεί και ότι σαν φυσικό επακόλουθο ήταν η κατάπτωση του κύριου Αδαμόπουλου. Του κύριου Αδαμόπουλου. Αυτή έγινε με ψήφους 19 υπέρ και 2 κατά. Δηλαδή ο κύριος Αδαμόπουλος με τον κύριο Τσανατέα και οι δύο δηλαδή. Γιατί ήταν η μόμφη και για τους δύο και οι δύο ψήφισαν τον εαυτό τους μόνο και οι 19 οι υπόλοιποι ψήφισαν την έκπτωσή τους από το αξίωμα του Προέδρου και του Οικονομικού Επόπτη. Ως εκ τούτου αυτή η κατάσταση, όπως ξέρουμε ότι οι 17 ψήφια μόνο χρειαζόντουσαν για να πέσουν βάσει νόμου από το αξίωμά τους τα δύο μέλη του ΔΣ. Ως εκ τούτου αυτοί αποτελούν παρελθόν και περιμένουμε τη διοικητική επιτροπή αυτή τη στιγμή να συνεδριάσει προκειμένου να καθορίσει την καινούργια ημερομηνία η οποία θα γίνουν οι καινούργιες εκλογές μέσα στο σώμα για να βγει ο πρόεδρος και ο οικονομικός επόπτης. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του επιμελητηρίου. Να σημειώσουμε είναι μια εσωτερική διαδικασία που αφορά το διοικητικό συμβούλιο, έτσι, για να αναδείξει. Αφορά το διοικητικό συμβούλιο. Ο κόσμος μπορεί δεν επηρεάζει τη λειτουργία του επιμελητηρίου. Το επιμελητήριο έχει εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Έχει όργανα και έχει και προσωπικό που μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Τώρα κατά τη δική σας εκτίμηση και άποψη, οι εξελίξεις θα είναι προς το θετικό, γιατί αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό ήταν ένα θέατρο του παραλόγου. Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν είναι
προστατευτικό είμαστε στη σήμερα μας όλοι. Αυτό το οποίο μας έχει δώσει την εντολή ο μεσσηνιακός λαός είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση και συνεργασία και δεν πρέπει καθένα να κάνει κεφαλή του. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, διότι κακά τα ψέματα ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δυστυχώς σε κάποιους σηκώθηκε η τρίχα, αλλά και το κυριότερο απ' όλα έδειξε ότι εκεί υπήρχε ένα πέπλο μυστηρίου μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει και το κυριότερο απ' όλα θα συνεργαστούν και οι τρεις συνδυασμοί προκειμένου να υπάρξει η καλή πορεία του μιλητηρίου, να υπάρξει αυτή τη στιγμή η προσέγγιση προς όλους τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες, προκειμένου να βρεθεί μια σανίδα σωτηρίας, μια ελπίδα δηλαδή για όλους τους μενόμενους επιχειρηματίες και επαγγελματίες αυτή τη στιγμή και δοκιμαζόμενους, συγγνώμη, στη Μεσσηνία, οι οποίοι κατά τα ψέματα μπορεί να είναι τη χειρότερη εποχή και τη χειρότερη οικονομική κρίση, όπως είναι όλοι μας. Γιατί δεν νομίζω κανένας να είναι καλά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το μέλλον του θεσμού, αλλά πολύ περισσότερο και για το μέλλον των μελών των επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Κάπως έτσι, εμείς θα κλείσουμε με την ενημέρωση αυτή. Είπαμε ραγδαίες εξελίξεις και στην ΕΑΣ, ραγδαίες εξελίξεις και στο επιμελητήριο με ανατροπές. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.